έρημος της Ιουδαίας. 1000 π.Χ. ανήσε εδώ σε αυτή την άνυδρη και ξηρά περιοχή από ονόματα τα οποία γεμίζουν τα συναξάρια της Εκκλησίας μας. Μέγας Ευθύμιος, Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος, Αβά Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, Αβά Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, Όσιος Χαρίτωνας, ο Άγιος Θεόκτιστος, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, Επίσκοπος Μαϊουμά της Γάζης, ο Ιωάννης ο Μελωδός. Τι να πρωτοθυμηθούμε από την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία από την Αλεξάνδρεια ήρθε στην Αγία Γη για την εορτή του Τιμίου Σταυρού, πολλώντας το κορμί της για να βγάλει τα ειστήριά της και να έρθει, ευελπιστώντας ότι επειδή θα είχε πάρα πολύ κόσμο, θα είχε και πολλούς πελάτες. Αλλά άλλε με βουλέ ανθρώπων, αλλά δε Θεός και λέβη, και ανεξιχνίαστε η βουλέ του Θεού. Για τον ίδιο τον Άγιο Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, βλέπουμε τους Βεδουίνους, οι οποίοι είναι οι σκηνίτες που ζουν μέσα στην έρημο. Κατευθυνόμαστε στον Χήμαρο Χεράθ, εκεί όπου βρίσκεται η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Ο Άγιος Γεώργιος καταγόταν από την Κύπρο, από τα Λεύκαρα της Κύπρου, και μικρό σε ηλικία ήρθε εις τους Αγίους Τόπους και πρώτο μαζεύτηκε και μόνασε στη Μονή του Καλαμόνος. Αργότερα είχε άλλον αδερφό, τον Ηρακλίδη, ο οποίος και αυτός ήρθε εδώ και έτσι συνμόνασαν μαζί στη Μονή του Καλαμόνος. Ο Γεώργιος είχε φτάσει σε ύψη αγιότητος, ήταν πολύ πολύ ασκητικός, έκανε ολονύχτιες μοναχός του και είχε διακριθεί περισσότερο από όλους άλλους μοναχούς στην περίοδο εκείνη στη Μονή. Μία ημέρα λοιπόν ένας χωρικός από την Ιεριχώ ήρθε στο μοναστήρι και έφερε ένα ζεμπίλι στο οποίο το είχε γεμίσει φρούτα. Πάνε λοιπόν, πάνε και το αφήνει έξω από την πόρτα του Γεωργίου, και από το άλλο κελί βγήκε ο αδελφός του Ηρακλίδης και βλέπει το ζεμπίλι. Το κοιτάζει και από κάτω είχε ένα μωρό το οποίο ήταν πεθαμένο. Ο χωρικός, επειδή του πέθανε το μωρό, το έφερε σε αυτούς τους μοναχούς να προσευχηθούν, γιατί πίστευε ακράδαντα ότι θα το έκαναν καλά. Τόση πίστη είχε. Yeah. Πράγματι, ο Ηρακλίδης το αναφέρει στον αδελφό του, τον Γεώργιο, τον μετέπειτα Άγιο Γεώργιο Χοζεβίτη, και ο Γεώργιος του λέει: «Αδερφέ μου, εμείς θα προσευχηθούμε στον Κύριο και ό,τι είναι το θέλημα του Κυρίου ας γίνει». Προσευχηθήκανε θερμά και το παιδί αναστήθηκε. Είναι ένα από τα φοβερά θαύματα τα οποία επιτέλεσε ο Άγιος Γεώργιος, το οποίο βέβαια είναι καταγεγραμμένο μέσα στον ασκητικό του βίο, ο οποίος Άγιος Γεώργιος τον συνέλαβαν οι Πέρσες το 614, όταν ήρθαν εδώ σαν λέλαπα και κατέστρεψαν όλη την Παλαιστίνη. 5.000 μοναχίες φάγησαν εδώ στον Άγιο Γεώργιο, το Χοζεβά. Έπιασαν λοιπόν και τον Άγιο Γεώργιο στρατιώτες, και τόσο σεβάσμιος ήταν, λέει, που τον σεβαστήκανε, του έδωσανε 4 ψωμιά και του λένε: «Φύγε να σωθείς». Και έτσι ο Άγιος Γεώργιος εσώθηκε το 614 και έζησε μέχρι το 675, την εποχή κατά την οποία αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Ιουστινιανός Ορεινότμητος, αυτόν του οποίου του είχαν κόψει τη μύτη. Έτσι τον είχαν ονομάσει, Ιουστινιανός ο δεύτερος. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν μέσα στα έγκατα της ερήμου τώρα και θα αρχίσουμε και θα βλέπουμε σπήλαια, θα βλέπουμε τον Χήμαρο Χεράθ, ο οποίος είναι άγριος, έχει σπήλαια δεξιά και αριστερά, και εκεί λοιπόν ήρθε ο Άγιος Γεώργιος και εγκαταβίωσε υποτεταγμένος στον ηγούμενο της Μονής, διότι η Μονή υπήρχε από προηγουμένως, και πρώτος ηγούμενος της Μονής διετέλεσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, ο οποίος ήταν ο επίσκοπος Κεσαρίας, ο
οποίος άφησε την επισκοπική του ιδιότητα και ήρθε εδώ και ασκήτευσε και αυτός, και μέσα στο μοναστήρι εκεί που προσκυνούμε τα Αγιαλείψανα υπάρχουν οι δύο κάρες αυτών των Αγίων, η μία του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου και η άλλη του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Είναι οι δύο μεγάλοι ένδοξοι τους οποίους ανέδειξε η Μονή εδώ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρουμάνος είναι αργότερα, μιλάμε για το 1950-1940, ο οποίος τον εκείδευσαν και το 1970 βρήκαν, 70-75 βρήκανε το σκήνομά του άθικτο μέσα στο, σε ένα σπήλαιο που το είχαν κυδεύσει, το άφησαν, πέρασαν χρόνια και η Ρουμανική Εκκλησία τον αγιοκατάταξε και αργότερα το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων έπραξε το ίδιο. Εκεί θα δούμε και το σκήνομά του ολόκληρο με τα γένια, το πρόσωπο, τα μάτια, όλα. Είναι, και αυτός είχε φτάσει σε μεγάλα ύψη αγιότητας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρουμάνος. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σπήλαιο ήρθε και κρύφτηκε ο προφήτης Ηλίας καταδιωκόμενος από την Ιεζάβελ και τον Αχάβ και έμεινε 3,5 χρόνια. Τα 3,5 χρόνια είναι συμβολικά, τα οποία δεν έβρεξε ο Θεός, λέει, εκείνα τα 3,5 χρόνια, και τα 3,5 χρόνια έρχονταν ένας κόρακας ο οποίος έθρεφε τον προφήτη Ηλία με νερό και ψωμί. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σπήλαιο του προφήτη Ηλία ήρθε και το ζεύγος, ο Άγιος Ιωακήμ και η Άννα, και προσευχόταν να τους χαρίσει ο Θεός τέκνο ονειδισμού ατεκνίας γάρ. Ένεκα λοιπόν της τροπής της μεγάλης της οποίας είχαν, δια το ότι δεν είχαν αποκτήσει τέκνο, ερχόταν εδώ σε αυτό το σπήλαιο και προσευχόταν, και η προσευχή τους εισηκούστηκε και ο Κύριος τους απέστειλε την μονάκριβη κόρη, την Παναγία μας, η οποία έμελε να είναι η μητέρα του Θεού. Το μοναστήρι σήμερα είναι κοινόβιο και έχει μία αδελφότητα από 6 μοναχούς. Είναι αυστηρό. Εγούμενος είναι ο πατήρ Κωνσταντίνος με τη συνοδεία του, ο οποίος είναι ο έγγαμος κληρικός, ο οποίος μαζί με την πρεσβυτέρα του συναποφάσισαν, αφού ετακτοποίησαν τα τέκνα τους, ο μεν Κωνσταντίνος να έρθει και να εγκαταβιώσει στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου ως μοναχός, η δε πρεσβυτέρα μοναχή σε ένα άλλο γυναικείο μοναστήρι. Και έτσι σήμερα έχει τα τελευταία 8-10 χρόνια που είναι εδώ ο πατήρ Κωνσταντίνος, ηγούμενος από τη Θήβα, και ήρθε και μία συνοδεία 6 μοναχών μαζί του. Έχουν αναστηλώσει το μοναστήρι, το έχουν φτιάξει πάρα πολύ. Είναι, θα δούμε εκεί το σκήνομα του Αγίου Ιωάννου, το σπήλαιο όπου κρυβόταν ο προφήτης Ηλίας και προσευχόταν ο Ιωακήμ και η Άννα, και θα προσκυνήσουμε και τα τίμια λείψανα του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου και του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου. Περί τις αρχές του αιώνα, μετά από μία ολονυχτία, λέει, ξέρετε, είχε ασκητές εδώ γύρω-γύρω. Είχε, λέει, καλή ώρα σαν σήμερα συννεφιά και είχε βρέξει λίγο, και όπως λέει περπατούσε ο κριτικός ο μοναχός ο πατήρ Βαρσανούφριος, μαζεύανε χοκλιούς, καραόλους για τους Κυπρίους. Και όπως μάζευε τους καραόλους, μία άρρητη ευωδία άρχισε να οσφραίνεται. Προχώρησε, λέει, λίγο από το μέρος που ερχόταν η ευωδία και έκανε έτσι με το χέρι του και ανοίγει μία οπή, και από εκεί ερχόταν, λέει, φοβερή η ευωδία. Έσκαψε με τα χέρια του και άνοιξε η οπή και μπαίνει μέσα σε ένα σπήλαιο και την αντικρίζει. Χιλιάδες τα Άγια Λείψανα μέσα σε αυτό το τεράστιο σπήλαιο, οι σφαγιαστέντες μοναχοί από τους Πέρσες το 614, μάρτυρες της πίστεως, τους οποίους ο γέροντας Βαρσανούφριος το είδε με τα μάτια του, κάποια στιγμή τον επήρε σαν ύπνος και είδε αυτά που σας προανάφερα, του τα φάφρασε, και κάποια στιγμή, λέει, ένα φτερό τον χτυπάει, ξυπνάει, και μόλις ξύπνησε δεν είδε τίποτα. Είχε δει όλα τα Άγια Λείψανα τα οποία τα είχαν σφαγιάσει οι Πέρσες
και σε κάθε λείψανο άναβε ένα καντιλάκι. Και από εκεί ερχόταν η ευωδία. Όταν ξύπνησε ο Βαρσανούφριος, ήταν άγγελος Κυρίου, ο οποίος τον ξύπνησε, δεν είδε τίποτα. Παρά μόνο οστά τα οποία έβγαινε η άρρητη ευωδία. Ήταν ένα φοβερό θαύμα το οποίο παρουσίασε η χάρη του Θεού στον γέροντα Βαρσανούφριο. Οπωσδήποτε δια το ότι ήταν ο δεκτικός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, λόγω της ασκητικής του κατάστασης, λόγω και της πνευματικής του κατάστασης, ο Θεός τον αξίωσε να δει αυτό το υπερφυσικό θαύμα, το οποίο γνωρίζαμε εμείς σήμερα, το οποίο το διηγήθηκε σε όλους.